Λοιπόν, το κολυμβητήριο κλείνει από την Κυριακή και δημιουργεί πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και κακώς η Δημοτική Αρχή δεν το είπε από την αρχή, δεν συνεννοήθηκε. Άλλα λέει ο κύριος Μανάρας, άλλα λέει ο κύριος Ξενάκης, και στη μέση είναι οι αθλητές, τα σωματεία, οι προπονητές που χάνουν τη δουλειά τους, τα παιδιά που θα μένουν απροπόνητα ή οι παίκτες που αγωνίζονται σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο, γιατί δεν υπάρχει επαγγελματικό επίπεδο στον υγρό στίβο επισήμως. Όλοι αυτοί που τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ναι, σωστά. Από την άλλη, βέβαια, γίνεται μια γενναία επισκευή στο κολυμβητήριο. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό και περιμένουμε 2 χρόνια να γίνει. Και... δύο χρόνια επειδή βγήκε το έργο και 20 χρόνια που έπρεπε να έχει γίνει. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό και που όσοι γνωρίζουν από συνεργεία, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια στιγμή έρθει σε επαφή με αυτόν τον ωραίο κλάδο. Τα πράγματα δεν είναι όπως θα περιμένει κανείς. Δεν μπορούσαν να προγραμματιστούν. Ούτε όσον αφορά τη συνέπεια, ούτε όσον αφορά την ταχύτητα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπορούσαν. Τόσο το χειρότερο όσον αφορά τα δημόσια έργα, όσον αφορά αυτό που λέμε προγραμματισμός. Είναι ένα δύσκολο έργο. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω γιατί πρέπει να. Ναι, αλλά παίρνεις απόφαση και λες σε μια εβδομάδα το κλείνω. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει κολυμβητήριο. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει γιατί κάθε μέρα είναι 500 άνθρωποι εκεί. Εμείς εννοείς λόγω γειτονίας. Και γιατί λόγω επαγγέλματος έχουμε ασχοληθεί και έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές το έργο που γίνεται στο κολυμβητήριο, κάθε απόγευμα. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει συνείδηση αυτό. Και τώρα φαίνεται αυτό με την επισκευή της τέντας. Εδώ και πολύ καιρό δηλαδή να έχουμε δει ότι έπρεπε να έχουμε εναλλακτική λύση στο κολυμβητήριο. Αν είχαμε. Εντάξει. Αν είχαμε τι. Την πισίνα του ΝΟΧ. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα τα πράγματα έχουν μία συνέπεια. Και δεν είναι ούτε τίποτα τυχαίο, ούτε τίποτα παρατημένο μόνο του, για να λέμε αυτό δεν με νοιάζει. Θέλω να πω, κάποιοι κάποτε έκριναν ότι έπρεπε να γίνει η πισίνα του ναυτικού ομιλουχίου, του παλιού ναυτικού ομιλουχίου, μιλάμε στις εγκαταστάσεις παλιές, να γίνει πάρκινγκ. Το οποίο ούτε ως πάρκινγκ χρησιμοποιείται. Πάρκινγκ σκαφών είναι. Ωραία. Η πισίνα. Δηλαδή, τι εμπόδιζε εκεί η πισίνα. Εμπόδιζε κανέναν η πισίνα, ήταν ανοιχτή η πισίνα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η πισίνα. Δηλαδή, το δεύτερο, στο κολυμβητήριο υπήρχε το καταδυτήριο. Ήταν φτιαγμένο από αρχής. Από τη μάνα του. Από γεννήθηκε το κολυμβητήριο, είναι το καταδυτήριο. Το είχαμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ελάχιστα. Τώρα λοιπόν, πώς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ξαφνικά. Μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε να υπάρχει το καταδυτήριο. Ανεξάρτητα. Για να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, ανεξάρτητα αν δεν γίνονται καταδύσεις. Έπρεπε να υπάρχει για να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός χώρος. Δηλαδή. Μα και πάλι, Γιάννη, θα θερμαίναμε Απρίλη μήνα το καταδυτήριο. Για ένα διάστημα που θα έπρεπε να κάνει επισκευέ. Πώ θα το θερμαίναμε. Δεν ξέρω. Θα τώρα γραμμές. Όπως θα θερμαίναμε και το υπάρχον κολυμβητήριο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά δεν είμαστε χωρίς εναλλακτική λύση. Αυτό εγώ θέλω να πω. Δηλαδή, όταν ξεμένεις από νοσοκομείο, ξαφνικά, πρέπει να έχεις ένα χώρο. Θα επιστρατεύσεις στις ιδιωτικές κλινικές. Να πας, ακριβώς. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το κολυμβητήριο δεν έχει εναλλακτική στοιχείο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Και αυτοί οι οποίοι μιλάγανε για επισκευή, δεν είχαν συνειδητοποιήσει δεν τι μας πρόκειται. Τώρα το πρόβλημα είναι να μας γίνει το πάθημα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Πάντως υπήρχε άπλετος χρόνος να προετοιμαστεί το κλείσιμο του κολυμβητηρίου. Τώρα και μόνο το γεγονός ότι άλλα λέει ο κ. Μανάρας και άλλα λέει ο κ. Ξενάκης σημαίνει ότι υπάρχει μια δυσκολία συνεργασίας στη Δημοτική Αρχή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, ούτε η πρώτη Δημοτική Αρχή που το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι πουθενά τέλεια η οργάνωση. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, τώρα αυτό το πάθημα θα μας γίνει μάθημα. Πρώτον, να γίνει μια επισκευή του κολυμβητηρίου σωστή, που να μην χρειαστούμε να την επαναλάβουμε. Και δεύτερον, ότι πρέπει από τώρα να υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, το καταδυτήριο πρέπει πάλι να παραμείνει μια γούρνα άδεια και να χάσκει έτσι, χωρίς να μην υπάρχει τίποτα. Ή θα πρέπει από τώρα να υπάρχει υποδομή, να γίνεται σιγά σιγά υποδομή και να χρησιμοποιείται
όποτε χρειάζεται και να είναι και εναλλακτική για το κολυμπητήριο. Θα θέλω να πω δηλαδή στο τέλος, μας μένει η γκρίνια, εντάξει η γκρίνια, κάποιος φταίει, θα τα βρούμε αυτά, αλλά στο μεταξύ το ζήτημα, κατά τη δική μου τη γνώμη, είναι να μην επαναλαμβάνουμε ένα λάθος. Και στην περίπτωση του κολυμπητηρίου, επιμένω, νομίζω ότι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε οι υπόλοιποι, ούτε τα σωματεία ακόμα το είχαν συνειδητοποιήσει. Τι θα γίνει αν αυτό θα κλείσει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.